Ίσως και σε δημήμαση ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη, λοιπόν, θανάτου, θάνατο, πατήσας, και σε δημήμαση ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη, λοιπόν, θανάτου, θάνατο, πατήσας, και σε δημήμαση ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη, Κύριος. Με βρίσκει ο ίδιος. Κυλάμε, δεν θα όλη την ώρα δεν θα την κάνουμε, λίγο χρόνο για να μην σας καθυστερώ και εσάς. Λοιπόν, κυλάμε τις ημέρες εκείνες που μας οδηγούν στην Πεντηκοστή, τις αναστάσιμες ημέρες. Και ο ιερέας και η τετροπάρια μας ομιλούν καθημερινά για την Ανάσταση τη δική μας, τόσο την Ανάσταση της ψυχής, όσο και για το προσδοκό Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Αυτό μας το έχει εγγυηθεί όχι άνθρωπος, γιατί εμείς είμαστε θνητοί. Ανά πάσα στιγμή τελούμε Δημήτρη εν αναμονή ή όχι. Ναι. Έτσι πράγμα, εν αναμονή. Σύμφωνα. Της μετάστασης από εδώ προς τα εκεί. Πρόσκαιρα στα αιώνια. Μετάθεση, ναι. Εκ των προσκαιρών στα αιώνια. Εκ των θαρτών στα άφθαρτα. Για το θέμα αυτό θα προσφύγουμε και εσείς και εγώ στον Άγιο Νικόλαο του Βελιμίρεβιτς. Μιλούσε σήμερα από το ραδιόφωνο Εκκλησία της Ελλάδος. Το βίο του, μας είπε όλο το βίο του σήμερα. Και για την κρίση, δεν είπε για την κρίση το 28, είναι η ίδια με τη σημερινή. Να, το άκουσες και εσύ, Ευαγγέλε. Λοιπόν, και η φιλοξενία θα είναι από το τραπέζι του περί της Αναστάσεως. Ποιος μας εγγυάται το ερώτημα με απόλυτη βεβαιότητα για την Ανάσταση αυτή των νεκρών? Ο Πεστόρος Παύλου. Ο Αναστάς Κύριος. Ο Αναστάς Κύριος. Γιατί αυτός είναι ο Κύριος της ζωής αλλά και του θανάτου. Ο Θεός είναι ο κυριότατος εγγυητής της Αθανασίας μας, της Ανάστασής μας μετά το θάνατο. Η ζωή μας είναι δική του ζωή. Έχουμε αντίληψη. Δική του ζωή. Η ζωή μας είναι αγαπητή σε εκείνον σαν τη δική του ζωή. Όπως αγαπάει τη δική του ζωή, αγαπάει και τη δική μας ζωή. Αυτός, ο Κύριος και Θεός μας, όχι μόνο δεν θέλει, αλλά και δεν μπορεί, για προσέξτε το, δεν μπορεί να την καταστρέψει. Αυτό θα σημαίνει ότι αυτοκαταστροφή του Θεού, αφού είναι δική του ζωή. Ο Θεός αγαπά να δείχνει τη δημιουργική του δύναμη και όχι την καταστρεπτική. όλα όσα δημιούργησε, όλα
τα δημιούργησα για να εξελίσσονται και να ζουν. Όλα όσα δημιούργησα, τα δημιούργησα για να εξελίσσονται. Από πού, προς τα πού, κύριε Τάκη? Προς τον ουρανό. Από καλύτερο. Το σημείο που βρίσκονται, στο απολύτως καλύτερο. Στο απολύτως καλύτερο. Αφού καταργεί το θάνατο και μας χαρίζει την αιώνια ζωή, μη ζούμε την πρόσκαιρη. Αυτή είναι βελτίωση ζωής. Όλοι εμείς είμαστε σκεύη της θεϊκής ζωής, τα οποία βαθμιαία επεκτείνονται, έτσι ώστε όλο και περισσότερο να συλλαμβάνουν μέσα τους αυτή τη ζωή, τα δημιουργήματα δηλαδή, να μετέχουν. Ζούμε τώρα, αλλά φροντίζει ο Θεός να παίρνουμε όλο και περισσότερο μέρος στη ζωή. Τώρα μερικώς, αύριο αιώνια. Ο θάνατος δεν είναι τίποτε άλλο, ο θάνατος που ζούμε, παρά παρότρινση. Τι είχε να πει παρότρινση? Παρακίνηση. Σπρώξω, έτσι. Παρακινώ. Στη ζωή. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες. Ενή δάν ημέρα φάγιστε, είπε ο Θεός, την ημέρα που θα φάτε από τον καρπό. Θανάτου θανατούστε. Την ίδια στιγμή και θα πεθάνατε. Αυτό δεν αποτελούσε, δεν ήταν μια μορφή τιμωρίας, αλλά ήταν μια παρότρινση να σκεφτούμε και να αγκαλιάσουμε τη ζωή. Είναι σαν αυτό που ίσως το έχουμε ξαναπεί. Ταξιδεύουμε και τρέχουμε στον δρόμο και μας προλαβαίνουν οι πινακίδες. Πάνω από 50 πέφτει στον κρεμό. Προτιμάς να πας σιγά για να μην πέσει στον κρεμό. Το ίδιο και του Θεού η εντολή. Όποια ώρα και στιγμή φάτε, θα πεθάνετε. Ήθελε να μην πεθάνουμε ο Θεός. Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού. Να μην πεθάνουμε. Γι' αυτό και καρφώθηκε στο Σταυρό για να άρια, να μας αφαιρέσει από τη μέση την ποινή του θανάτου. Δέχτηκε εκείνος να θανατωθεί αντί εμείς. Ο θάνατος που μας απειλεί όλους κάνει τη ζωή πιο δυναμική. Κοιτάξτε τα εκατομμύρια των μαρτύρων. Με θάνατο δεν απειλούσαν οι δήμοι. Όλοι αυτοί οι μάρτυρες που θυσιάστηκαν γιατί εξαφανίστηκαν δια του θανάτου, άπαξ διαβαντός, όλοι αγκάλιασαν τη ζωή που λέγεται Χριστός. Αυτός ο Κύριος μας είναι η ζωή. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Η οδός, η αλήθεια και η ζωή με κεφαλαία γράμματα. Με κεφαλαία γράμματα. Μόνο που ο άνθρωπος δεν θέλει να αγκαλιάσει. Δεν θέλει να το καταλάβει αυτό. Γιατί? Ο πολλής κόσμος γιατί? Δεν θέλει να το καταλάβει. Για αξίστο, γιατί? Γιατί πρέπει να αλλάξει τον τρόπο της ζωής του. Έτσι, και μπράβο. Δεν το συμφέρει αυτό. Έτσι. Όχι, νομίζει ότι δεν το συμφέρει.
Όχι, δεν το συμφέρει. Ναι, έτσι νομίζει. Νομίζει ότι δεν το συμφέρει. Το συμφέρει, αλλά ψυχικά δεν συμφέρει. Το ξεγέλασμα είναι αυτό. Ξεγέλασμα, δηλαδή του πονηρού. Σε το ξεγέλασμα του Αδάμ και της Εύας. Τι λες να μην ζήσω τη μικρή μου ζωή. Ο Θεός, που είναι λίγα τα χρόνια μου. Ναι, ο Θεός μου την έδωσε, είναι τη χάρο τη ζωή. Το ξεγέλασμα του πονηρού είναι αυτό. Το τυρί και φάκα. Ε? Το τυρί και φάκαλο. Ναι, βέβαια, ναι, ναι, βέβαια. Το ξεγέλασμα είναι αυτό. Ο θάνατος δεν είναι αφεντικό, αλλά ο υπηρέτης του Θεού και της ζωής. Να προσέξουμε μία-μία τις κουβέντες. Ο θάνατος δεν είναι το αφεντικό, αλλά υπηρέτης του Θεού και της ζωής. Ο πλανήτης μας, η Γη, δεν είναι βασίλειο του θανάτου, αλλά πεδιάδα όπου ο θάνατος είναι ο πιο μισητός μισθοφόρος. Μπας και κάνουμε λάθος. Ωραίοτατο αυτό. Λέει εδώ η Γη, ο πλανήτης μας, το βασίλειο αυτό είναι βασίλειο, δεν είναι βασίλειο του θανάτου, αλλά πεδιάδα όπου ο θάνατος είναι ο πιο μισητός. Ποιος αγάπησε το θάνατο? Κανείς. Κανείς. Εμείς τόσο πιστεύουμε στη ζωή, ώστε ακόμα και το θάνατο παρουσιάζουμε σαν ζωντανό. Το παρουσιάζουμε. Ζωντανότατο. Ξέρω, είχε κάτι ανατριχιαστικές εικόνες σχετικά με το θάνατο. Με ένα αδρεπάνι που θερίζει. Σκελετός. Σκελετός που κρατάει στο χέρι ένα αδρεπάνι και κόβει. Ο θάνατος είναι, ο πιο μισητός είναι ο θάνατος. Οι ζωγράφοι ζωγραφίζουν το θάνατο σαν ένα σκελετωμένο όν που περπατά με αδρεπάνι και θερίζει στο λιβάδι της ζωής. Ή το παρουσιάζουν σαν σκοτεινό καβαλάρι που επάνω από το άλογο πατά την ανθρωπίνη μυρμικοφωλιά. Η Γη είναι μυρμικοφωλιά, γεμάτη από μυρμήγια ανθρώπους δηλαδή, και καβαλάρες περπατάει επάνω. Ακόμα και οι λογοτέχνες με αυτή την εικόνα παρουσιάζουν σαν ένα καβαλάρι που έρχεται και παίρνει με τα λογό του τις ψυχές μία-μία. Τι πάει, πού τα εκεί. Στον Άδη. Στον Άδη. Τις πάει από εκεί, άλλες τις πάει έτσι, αριστερά, άλλες δεξιά. Έτσι το φαντάζεται η ποιήση, οι ποιητές το Θεό. Το θάνατο, σαν καβαλάρι. Κουβαλάει ψυχές. Τους πάει όλους στην κόλαση. Υπάρχουν άνθρωποι που τους πάει δεξιά στον παράδεισο. Κάνω μια αντίρρηση, αλλά ο πολλής λαός, η ποίηση που αντιπροσωπεύει το πολύ λαό, οι ποιητές, που δεν έχουν τα γνάρια που λέει ο Χριστός, το παρουσιάζουν σαν καβαλάρι. Κουβαλάει, κουβαλάει, κουβαλάει και τελειωμό δεν έχει. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή η φαντασία μας παρουσιάζει το θάνατο σε κάθε περίπτωση σαν ζωντανό όν. Πόσο παράλογο είναι να πιστεύουμε ότι ο θάνατος ζει. Να σταματήσω λίγο. Μιλάω εδώ για παραφροσύνη. Δηλαδή για τρέλα. Δηλαδή είναι τρέλα να πιστεύουμε ότι ο θάνατος ζει. Και συνάμα εμείς πεθαίνουμε. Και αυτό είναι τρέλα. Ο θάνατος να μας λέει αλλάξτε τρόπο σκέψης. Θάνατος δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο ζωή. Αυτό μας λέει. Όταν λέει ότι είναι παράλογο, πόσο παράλογο είναι να πιστεύουμε
ότι ο θάνατος ζει και συνάμα εμείς πεθαίνουμε. Πόσο παράλογο είναι να θεωρούμε το θάνατο που είναι αντίπαλος της ζωής αθάνατο. Είναι παράλογο να πιστεύουμε ότι ο θάνατος που είναι αντίπαλος της ζωής είναι αθάνατος. Και ταυτόχρονα εμάς που είμαστε φορείς της ζωής να πιστεύουμε ότι είμαστε θνητοί. Είναι σωστά αυτά που λέει. Είναι σωστά. Ολόσωστα. Αυτά, αυτές τις παραφροσύνες, αυτές τις τρέλες, θα τις βρούμε έξω από το χώρο της εκκλησίας. Συγγνώμη, εκεί που δίνει το σκελετό με το δρεπάνι, είναι μέσα στην εκκλησία. Τι είναι, τι είναι. Το δίνει η εκκλησία, το σκελετό με το δρεπάνι που παίρνει τις ψυχές. Ναι. Από ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και Γαβρίλ παίρνει τις ψυχές. Ναι. Γιατί βάζεις σκελετό στο σκελετό, είπαμε. Ο Θεός που πρώτος μας έμαθε το όποια στιγμή παραβείτε το θέλημά μου θα πεθάνετε, ίσως μας λέει αυτό που λες τώρα εσύ, γιατί να έχει την εικόνα του σκελετού με το δρεπάνι. Με αυτό δεν το γράφει και στην Αποκάλυψη, στις φραγίδες που λέει ότι άνοιξε και ήρθε ο θάνατος με το δρεπάνι. Αυτό γράφει, αυτό γράφει. Από εκεί το έχουν πάει, από την Αποκάλυψη. Αυτό γράφει, η Αποκάλυψη. Το μεσογραφείς. Ναι. Είναι για να σου πει, είναι τρέλα να πιστεύεις ότι πεθαίνεις. Αφού δεν το δέχεσαι, το δέχεσαι. Αυτό μου λες τώρα εσύ. Η Εκκλησία το έχει. Το έχει, όχι γιατί το δέχεται αυτό το πράγμα η Εκκλησία, αλλά για να σου πει, αυτή τη τρέλα κάνεις όταν πιστεύεις αυτό το πράγμα ότι πεθαίνεις. Τρέλα κάνεις. Φωνέσουμε για τα πράγματα. Δεν διδάσκει πουθενά η Εκκλησία ότι ο άνθρωπος προορίζεται για να πεθάνει. Άλλωστε η Εκκλησία λύνει αυτό το πρόβλημα. Λύνει. Ένα και μοναδικό. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα άλυτο για τον άνθρωπο που δεν πιστεύει στο Θεό, που δεν πιστεύει στο Θεό και που είναι περισσότεροι υποτάκεις, είναι να πιστεύει ότι πεθαίνει ο άνθρωπος. Ενώ η Εκκλησία λέει ο πιστεύων εις εμέ, κανένα ποθάνει, ζήσετε. Τελειώσε. Δεν λέει ότι πέθανε και εξαφανίστηκε. Όταν κατέβηκε ο Μωυσής κάτω, κοίταζε που το Θεό έπαιρνε τις ψυχές, εκεί πεθαίνανε οι άνθρωποι ή όχι. Δεν το κατάλαβα καλά. Ο Μωυσής, όταν κατέβηκε κάτω από το όρος, ναι. Και είδε το Θεό, πιστεύαν σαν είδωλα αυτοί, και έπαιρνε ψυχές και λέει πάρε και εμένα, ναι. Δεν μπορεί να τα βλέπω αυτά πράγματα. Ναι. Εκεί. Τους έπαιρνε πεθαίναν οι άνθρωποι. Σωματικά ναι. Αλλά η θάνατος, ψυχή έμενε όμως. Η ψυχή μένει. Το σώμα υπόκειται στη φθορά. Από τη στιγμή που σαν άνθρωποι κάναμε την παράβαση. Έλεγα μήπως. Η παράβαση αυτομάτως οδήγησε το σώμα, όχι την ψυχή, στο θάνατο. Γι' αυτό έχουμε τη μετάνοια. Με τη μετάνοια αγκαλιάζουμε τη ζωή του Χριστού. Με την αμετανοησία, εκεί του λέει. Καθαρά. Δεν σώζεται εκείνος που δεν μετανοεί. Να, δεν πεθαίνει, πάει στην κόλαση. Πάει στην κόλαση, ναι. Ναι, και βασανίζεται αιώνια. Αυτή είναι θάνατος αιώνια φυσικά εκεί πέρα. Η επιλογή του ανθρώπου, δεν είναι η επιλογή του Θεού. Αυτή είναι η ουσία. Ό,τι κάνεις. Όποια επιλογή κάνεις στον κόσμο αυτό, όποια επιλογή, αυτή και θα αγκαλιάσεις. Είτε ζωή, είτε θάνατο. Λέει και η παλέτευτη. Εγώ σου έδωσα τη φωτιά, σου έδωσα και το νερό για να δροσιστείς. Και εσύ αγκαλιάσεις τη φωτιά και καίγεσαι. Και δεν αγκαλιάσεις το νερό να δροσιστείς. Είναι θέμα επιλογής. Αυτό η Εκκλησία τονίζει. Λοιπόν, η πορεία μας είναι από την ώρα που γεννιόμαστε να μην πεθάνουμε. Και αυτό οι άνθρωποι και αυτοί που δεν πιστεύουν το εύχονται όταν λένε χρόνια πολλά.
Αυτό σου λέει, δεν θέλω να πεθάνω. Είναι η δίψα για αθανασία. Προχωρώ παρακάτω. Μοιάζει λοιπόν με καβαλάρι ο θάνατος ή σαν μουσικό, το προσέξουμε το πράγμα, μουσικό βιολί, σαν μουσικό με βιολί που με το μαγικό παίξιμο προσελκύει τους ανθρώπους προς το μέρος του και τους αφαιρεί τη ζωή. Λέει, ο θάνατος είναι ένας μουσικός, καλός, που έχει βιολί στο χέρι και παίζει. Και το βιολί είναι η αμαρτία. Ε? Το πιέσαμε. Πού το σημαίνει, σωστό. Πού το συναντάμε αυτό στην αρχαία λογοτεχνία? Με τον Οδυσσέα. Στις Σιρήνες. Μπράβο, Δημήτρη. Τον Οδυσσέα. Είχε θείο πνεύμα και ο Οδυσσέας. Ο Μέγας Βασίλης τον λέει, τον Όμηρο, όχι ο Οδυσσέας, τον Όμηρο που έφτιαξε το μύθο αυτό, θείο πρόσωπο, θεϊκό πρόσωπο. Λέει, θείος Όμηρος. Θεοίκελος, δηλαδή. Γι' αυτό και ο Μέγας Αλέξανδρος το είχε σαν Ευαγγέλιο τον Όμηρο. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Ναι, κάτω γιατί, από το προσκεφαλαιό του. Λέει αλήθειες που προσωπιάζουμε το Ευαγγέλιο. Και σε παλαιά εποχή. Και ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας και αυτοί είχαν θείο πνεύμα επάνω τους. Λοιπόν, λέει, ο θάνατος είναι μουσικός που παίζει τη μουσική που πετάγεις. Και τραβάει κοντά του, στο θάνατο δηλαδή, τον άνθρωπο. Και αφαιρεί τη ζωή. Και αφαιρεί τη ζωή ο θάνατος. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, η φαντασία μας παρουσιάζει το θάνατο ζωντανό όν. Πόσο παράλογο είναι να πιστεύουμε ότι ο θάνατος ζει. Και συνάμα και εμείς πεθαίνουμε, πόσο παράλογο είναι να θεωρούμε το θάνατο που είναι αντίπαλος της ζωής αθάνατο. Εσύ πιστεύω ότι ο πολλής κόσμος. Και ταυτόχρονα εμάς που είμαστε φορείς της ζωής, θνητούς, το επαναλαμβάνω. Όμως, είναι λογικό να σκεφτόμαστε ότι η ζωή μας είναι ανεξάρτητη τελείως από αυτή τη δύναμη τη σκοτεινή που λέγεται θάνατος και ότι είναι εξαρτημένη εξ ολοκλήρου από το Θεό. Το λογικό μιλάει ο Άγιος εδώ για τον προπτωτικό άνθρωπο που ζούσε κοντά στην αιώνια ζωή, κοντά στην αιώνια με κεφαλαία γράμματα, ζωή, την Αγία Τριάδα, τον Θεό, και την έγιωθε τη ζωή αυτή ως αθάνατη. Και λέει, είναι λογικό να σκεφτόμαστε ότι η ζωή μας είναι ανεξάρτητη τελείως από τη σκοτεινή δύναμη του θάνατο. Δεν εξαρτιόμαστε από αυτόν, από αυτόν που μας έδωσε τη ζωή. Αυτό λέει, η ζωή μας είναι δική του, ο εαυτός μας είναι δικός του, η ζωή του είναι ζωή μας. Και το ανάποδο. Είναι παράλογο να λέμε το άλλο, ότι δεν είμαστε δικοί του. Είναι σκοτεινό πολύ, απέσιο εδώ πέρα. Και είναι, προσέξτε, είναι πλάνη της λογικής του Αδάμ και της Εύας μετά από το πέσιμο στην αμαρτία. Ότι κυβερνάει ο θάνατος και ότι είμαστε εξαρτημένοι από το θάνατο. Ενώ δεν είμαστε εξαρτημένοι από το Θεό και τον Κύριό μας. Εξηγόρασας εμάς εκ της κατάρας του νόμου.
Ο νόμος έλεγε όποια μέρα φάτε να πεθάνετε και αγκαλιάσανε το θάνατο ο Αδάμ και Εύα, την μέρα που φάγανε πέθαναν σωματικά, όχι και ψυχικά όμως. Εμείς τώρα αγκαλιάζουμε και το ψυχικό θάνατο και τα δυο μαζί. Γιατί άμα αναστηθεί μια μέρα το σώμα μας και έχει κάνει την επιλογή, όπου είναι η επιλογή και τα δυο θα βαδίσουν. Να πω κάτι. Έλα. Πάνω σε αυτό που λέτε, μου έχει δημιουργηθεί αυτή η απορία. Είναι σωστή σκέψη μου άραγε ότι οι πρωτόπλαστοι παρακινήθηκαν στην παρακοή γιατί πίστεψαν ότι θα γίνουν θεοί. Ναι. Αυτό τους παρακίνησε. Ναι. Θα γίνουν ίση θεό. Δηλαδή αθάνατοι. Δηλαδή αθάνατοι. Δηλαδή, μα αυτό τους είπε και ο Θεός. Αυτό τους είπε και ο Θεός. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ένας από τους πατέρες τους μεγάλους τρεις. Δεν ακολούθησαν τον δρόμο που ζήτησε ο Κύριος, αλλά του πονήρου τον δρόμο. Ποιο δρόμο? Να φάμε αυτό που μας έπρεπε τον καρπό. Το δρόμο για να γίνουμε θεοί. Ο δρόμος του πονηρού είναι. Εξουσία. Αναβήσουμε εις το ύψη και έσομε Θεός. Θα ανάβω ψηλά και θα γίνω Θεός. Από μόνη εξουσία. Έτσι μπράβο. Περιφάνεια. Αυτοθέωση. Είναι αυτοθέωση. Όπως είπε ο Σπόρος. Ναι, τελείωσε. Ακολούθησαν ακριβώς τα ίδια βήματα. Και ο ένας πέθανε αιώνια, εμείς πεθάναμε προσωρινά. Αφού λέμε δεν πεθαίνουμε. Δεν είναι. Και αφού ήρθε ο Κύριος για να χαρίσει τη ζωή με το θάνατό του. Τελείωσε τώρα. Προχωράμε λίγο ακόμα. Τι ώρα είναι? Παραπέντε, 8. Καλά. Και θα κλείσουμε. Μπορώ να φύγω κύριε Δάμ, γιατί έχω ένα ραντεβού. Να φύγεις. Αμέσως τώρα να φύγεις. Φύγε, θες να φύγεις. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα φύγουμε σε 2-3 λεπτά, 5 το πολύ. Εμείς από το χώμα γύρεμε και πάλι στο χώμα πάμε. Γη και ζει να πελέψει. Ας μη μας φοβίζει καθόλου αυτό. Το χώμα είναι καθαρό και αθώο. Τι κάνει, μας προφέρει, μας κάνει κάτι κακό το χώμα, δεν μας κάνει κάτι κακό, μας τα δίνει όλα. Από εκεί παράγονται όλα. Ο τάφος πάνω του δεν είναι πιο κρύος από τη κούνια. Κούνια που μας κουνάνε, που θα γυρίμαστε μωρά. Το χώμα είναι πιο σύνθετο χώμα και από το δικό μας και ένα πιο σύνθετο πνεύμα από το δικό μας. Ξαναδιαβάζω. Το χώμα είναι καθαρό που περπατάμε, που πατάμε, που τρώμε. Χώμα δεν είναι όλα μόνο τι είναι. Μορφοποιημένο σε τροφή, σε μέλι, σε λάδι. Από το ίδιο χώμα βγαίνουν όλα. Όλα τα πάντα. Άρα και το σώμα μας από εκεί είναι. Λοιπόν, το χώμα είναι καθαρό και αθώο. Ο τάφος πάνω του δεν είναι πιο κρύος από την κούνια. Το χώμα είναι πιο σύνθετο σώμα. Σώμα είναι και το χώμα, έτσι δεν είναι. Σώμα. Από το δικό μας. Βεβαίως, αυτά έχει όλα. Πιο σύνθετο. Έχει παραπάνω στοιχεία από ό,τι έχουμε εμείς στο σώμα μας. Και ένα πιο σύνθετο πνεύμα από το δικό μας. Πνεύμα. Το χώμα, θέλει λίγο προσοχή, είναι ο άγγελος που μας τρέφει. Μην παραπλανηθούμε να προσέξουμε. Το διαβάσω όλο για το καταλάβουμε. Το χώμα είναι ο άγγελος που μας τρέφει. Ο καλός μας φτερωτός αρχιστράτηγος, που στο πέταγμά του γύρω από τον ήλιο δίνεται ασταμάτητα το ηλιακό φως. Μιλάει για το χώμα, να προσέξουμε. Έχετε, μήπως μπήκατε στο πνεύμα. Αυτό εδώ θα γίνει άθατο, το χώμα. Πολλοί από εδώ, από αυτόν τον κόσμο,
Γίνονται άγγελοι από εδώ. Ψυχή. Το μαγικό τάγμα είναι το τάγμα των αγγέλων. Έχουν σώμα υλικό με τον αγώνα τους, αυθαρτοποιούν και γίνονται άγγελοι με το σώμα μαζί στην άλλη ζωή, όταν γίνει η δεύτερη παρουσία. Δεν είναι άγγελο το σώμα. Θα έχει ύλη, λένε οι πατέρες, όχι, άγγελος είναι μόνο ο Θεός, αλλά ύλη απλή, ένα αέρια κάπως, ελαφρά ύλη, πολύ ελαφριά, που δεν πιάνει το μάτι του το ανθρώπινο, την ύλη αυτή, έτσι λένε οι πατέρες. Να χωνέψουν ότι όλα αυτά είναι προφητικά που λέτε εδώ πέρα. Μιλάει για το χώμα που κουβαλάμε τώρα και λέγεται σώμα και που θα γίνει μεθαύριο άγγελος, άγιος κλπ. Άθαρτο. Γι' αυτό λέει οι Άγιοι την ώρα που μαστίζονταν και βασανίζονταν εβίωναν την αθανασία της ζωής φέροντας στο μυαλό τους την αθανασία του Κυρίου, την άσταση του Κυρίου, την άσταση του Κυρίου. Θα αναστηθούμε, θα γίνουμε καλύτεροι, φωνάζανε. Το καταλαβαίνουμε αυτό που λέω. Καλύτεροι, όχι μόνο καλύτεροι, ασυγκρίτως καλύτεροι από ανώτερη πάσης περιγραφής του μυαλού. Δεν φτάνονται. Λέει, είδα πράγματα και άκουσα, Παύλος, που δεν τα περιγράφει τούτο εδώ πέρα, με τίποτα. Πώς θα τα περιγράψω, αφού το μυαλό δεν θα τα καταλάβει. Πρέπει να συνοηθείς, για να συνοηθείς με έναν άνθρωπο, να μιλάς η ίδια γλώσσα. Να έχεις τα ίδια αντικείμενα και να λες, η καρέκλα, να τη βλέπεις, είναι καρέκλα. Από σε άλλος είδε πράγματα που εμείς δεν έχουμε δει και να μας τα πει, δεν καταλάβουμε. Και τις γνώσεις πρέπει να έχει. Και φτάνει, ναι, και φτάνει να μας πει μόνο, α, ούτε ξέρω ανθρώπου, λαλήσε. Δηλαδή, αυτά που είδα δεν μπορεί να τα λαλήσει το στόμα του ανθρώπινου. Και εδώ μιλάει λοιπόν και λέει, το χώμα αυτό είναι που τώρα κουβαλάμε, δεν είναι παγωμένο στον τάφο, είναι σύνθετο, αλλά προφητικά είναι ο άγγελος που μας συνοδεύει. Προφητικά. Καταλάβετε εδώ. Μην παραπλανηθεί, πούμε, άρα τούτο εδώ είναι Θεός, είναι δεν ξέρω τι. Είναι, μας μιλάει έτσι ώστε να καταλάβουμε τι πρόκειται να υποστούμε όταν εξέλθουμε εκ της ζωής. Τι μας περιμένει δηλαδή. Ενώ η εξάρτηση από τους ίδιους τους εαυτούς μας για μας σημαίνει εξάρτηση από την αγνωσία, από το κακό. Να σταματήσω εδώ, καταλάβουμε κάτι. Όσο κρατιόμαστε γερά από τη δική μας λογική, από το δικό μας θέλημα, από το δικό μας εγώ, βαδίζουμε στην αγνωσία. Δεν θα μάθουμε ποτέ τίποτα. Τα προηγούμενος είπε, το σώμα είναι ο άγγελός μας. Αυτά δεν καταλαβαίνουμε άμα ακολουθήσουμε το εγώ μας με τίποτα. Εξάρτηση λέει από την αγνωσία, από το κακό, από το μίσος, από τη μελαγχολία, από την υπερηφάνεια, την αστάθεια, από το σκότος και την ταλαντευωμένη χρονικότητα. Με άλλα λόγια, είμαι, με ρωτάνε πόσο ετών είσαι, λέω 80 παρά ένα. Μην το πεις, μην το πεις, γιατί να μην το πω. Όταν ακούει 80 ο άλλος, το πιάνει τρεμούλα. Τον επηρεάζει η χρονικότητα της ζωής. Όσο εξαρτιέσαι από τον Κύριο και λες, γεννηθεί το θέλημά σου, εγώ δεν αξίζω να έρθω κοντά σου στην αιώνια ζωή, όσο το αυτό το λες και το αγαπάς, ο θάνατος σε προσεγγίζει λίγο ή και καθόλου, άμα είσαι δυνατός ως προς το πνεύμα, όπως ήταν οι Απόστολοι, οι Άγιοι και ούτω καθεξής. Ο θάνατος, προσέξτε το, όσο είναι δεμένος ο άνθρωπος με τον Κύριο, όσο είναι δεμένος ο άνθρωπος με τον Κύριο, με τη ζωή
την αιώνια και κουβαλάει η αιώνια ζωή ως ερεδεμένος. Με αυτό, για προσέξτε μία έκφραση. Ο θάνατος πρέπει να αποσυνθέσει τον εαυτό του. Το σώμα το, το βάζει στο λάγο, παθαίνει αποσύνθεση. Διαλύεται στα στοιχεία που έχει τη σύνθεσή του. Και όσο ο άνθρωπος είναι ενδεμένος με τον Χριστό, οδηγεί το θάνατος αποσύνθεση. Το θάνατος αποσύνθεση. Δεν έχει καμιά ισχύ επάνω του. Προχωράμε. Ο θάνατος πρέπει να οδηγηθεί όταν είμαστε καλασμένοι τη ζωή στην αποδημία του θανάτου. Μακριά από μας, απεδίμησε λέμε ο άνθρωπος. Εδώ αποδημεί ο θάνατος. Ο αγκαλιασμένος με τον Χριστό δίνει εισιτήριο, το εισιτήριο να πάει κάπου αλλού και όχι σε αυτόν που αγαπάει τον Κύριο. Αποδημεί ο θάνατος. Ώστε εκείνος ο θάνατος να φύγει από τη μέση εντελώς, να θανατωθεί, θανάτω θάνατον πατήσας, λέει η Εκκλησία μας, και εκείνος με κεφαλαία γράμματα ο Κύριος να συνθέσει, να οικοδομήσει, να διαγείρει την ανθρώπινη ψυχή. Άρα, δεν θα πάμε, δεν πάμε παραπέρα, περί Αναστάσεως ο λόγος, ότι ουκ έστι θάνατος, αλλά μόνο ζωή. Για τους ανθρώπους που αγκαλιάζουν τη ζωή. Αυτοί λοιπόν έχουν το δικαίωμα να φωνάζουν Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου, θάνατο πατήσας και έτσι ετοιμήμαση ζωή χαρισάμενος. Θέλω να πείτε κάτι, καλώς διαφορετικά, να με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Όταν παρουσιάστηκε ο Χριστός στο Θωμά, είχε υλικό σώμα. Όταν παρουσιάστηκε ο Χριστός στο Θωμά, είχε υλικό σώμα για τις πληγές. Ναι, λέει η γραφή μέσα, τον ακούμπησε στην πλευρά επί τους τύπους των κύριων. Ήταν θεία παραχώρηση τη στιγμή εκείνη. Κατάλαβες, δεν τα μπορεί όλα. Το σώμα λέει είχε ως θέα και σάρκα. Να, το λέει. Δεν ήταν πνεύμα. Ναι. Που σε με θεωρείται έχοντα, λέω ότι μπορούσε να θεία, τους ναι, θεία παραχώρηση. Για να βεβαιωθεί ο Θωμάς ότι είναι αρρωστημένος κύριος. Έτσι. Έχει πάντα τις, και η Εκκλησία λέει, δύο φύσεις, δεν έχει πάντα τις δύο φύσεις. Αν το ξεχωρίσουμε πάμε σε δύο φύσεις, βέβαια. Το σώμα, υπάρχουν, το σώμα ο Κύριος το δικό μας εθέωσε. Και το ίδιο θα υποστούμε κι εμείς, θα θεωθεί το σώμα μας στη Δευτέρα Παρουσία. Τελείωσε. Είναι δώμα ακατάλληλο. Θα αυθαρτιστεί. Ο θάνατος πρέπει να είναι εκείνος που θα μας απαλλάξει από τα βαριά προβλήματα. Όλα. Και να βάλει πρόβλημα είναι το σώμα που κουβαλάμε. Δεν είναι λίγο πρόβλημα το ανθρώπινο σώμα. Ο θάνατος είναι δεδομένο. Αλλά να μην πεθάνουμε πνευματικά. Πριν πεθάνουμε. Να πεθάνουμε. Να μην πεθάνουμε πνευματικά. Αλλά να πεθάνουμε πριν πεθάνουμε. Να πεθάνεις πριν πεθάνεις. Για να πεθάνεις, για να πεθάνεις, μετά δεν υπάρχει. Λοιπόν, αδέρφια μου, συγχωρέστε, Χριστός Ανέστη. Καλυθός Ανέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θανάτω πατή. Ο Ιησούς από τον τάφο, καθώς προείπε, έδωκε την αιώνια ζωή, έργα έλεος. Αμήν. Πολύ